Το καλό ξεκίνημα που ήθελε να κάνει η αναγέννηση στη νέα χρονιά δεν το έκανε. Η ομάδα της Καρδίτσας του ντεμπούτου του Βάιο Καλαγιάννη στον πάγκο της γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από το Θρασίβολο και παρέμεινε σε πολύ δύσκολη θέση στο βαθμολογικό πίνακα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Η αναγέννηση έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στο μάτς Τετάρτης για να επιστρέψει σε επιτυχίες, αλλά υπολόγισε χωρίς τους ξενοδόχους που συμπροκειμένοι ήταν ο διαιτητής και οι επόπτες από Πρέβεζα και Κοζάνη αντίστοιχα. Η αναγέννηση θυμίζει Καζάνη που βράζει με όλα αυτά που συνέβησαν στο μάτς Τετάρτης, με το Βάιο Καλαγιάννη όμως να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια. Η αναγέννηση είναι μεγάλη ομάδα. Έχει τον κόσμο που το στηρίζει και όσο και να θέλουν ορισμένοι την ομάδα να μην βρίσκεται στη Β' Εθνική, πιστεύω θα το παλέψει μέχρι τέλος και η ομάδα θα παραμείνει στη Β' Εθνική. Η αναγέννηση χωρίς ανάσα ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία για τον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τη Δόξα που θα γίνει στο γήπεδο της Δράμας. Ο Βάιος Καλαγιάννης και γι' αυτόν τον αγώνα έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τραυματισμούς αλλά και με τιμωρίες παικτών του. Ο Χρήστος Δούκας που τραυματίστηκε στο φινάλε του αγώνα της Τετάρτης ήταν φυσικά απόν από τη μεθευρενή αναμέτρηση, ενώ εκτός Μάκης λόγω καρτών βρίσκονται τόσο ο Γκόμης Ραονέ όσο και ο Μάκης Αγγελόπουλος.